πορτοκάλι, άρωμα και ζάλι φύλαμε. Πόπες μες τη νύχτα, μάζευτα και ρίχτα, φύγαμε. Φράκα και αμαρτία, τζόλια, απαρτία, είδαμε. Κοπορχέρις, φέτες, βίζιτες και πέτες, μπήκαμε. Ουκρανία, γαλάτσι, τσαμπαμάγκα, χαράτσι, πλήρωσες. Ξεθοριάζει ζωή, πλατινέ, δεκαπάς στην βροχή. Ψιλωτά κουνηγόβα, σε σκυλάδικο πρόβα, κλήρωσες. Χιμαλάξ το μαλλί, σατινέ, νύχια πορτοκαλί. Βότκα πορτοκάλι, άδειο το μπουκάλι, φύγαμε. Πάγος με υδρότα, τεθλασμένη ρότα, πήραμε. Προορισμός χαρτία, γέλια και ναυτία, γύραμε. Μάγκες προστασία, σε υπηρεσία, δύραμε. Ουκρανία, γαλάζι, τζαμπαμάγκα, χαράτσι, πλήρωσες. Ξεθοριάζει ζωή, πλατινέ, δεκαπάς στη βροχή. Ψιλωτά κουνηγόβα, σε σκυλάδικο πρόβα, κλήρωσες. Χιμαλάξ το μαλλί, σατινέ, νύχια πορτοκαλί. Βότκα πορτοκάλι, άδειο το μπουκάλι, φύγαμε. Έτοιμο το κοτόπουλο, έκλεισα και το φούρνο. Κόψαμε και σαλατίτσα. Όλα καλά εδώ? Δεν ξέρω. Μήπως αυτό που φοράω είναι λίγο τολμηρό. Αν είναι, έχω φέρει και ένα με μακρύ μανίκι. Να το φορέσω. Όχι, με φίλε τώρα. Μια χαρά είσαι. Ίσα-ίσα, τα κρίνα σε αναδεικνύουν. Και τα μαλλιά μου? Μήπως να αλλάζαμε το χτένισμα? Όχι, βρε πειράματα, θα κάνουμε τώρα. Πώς δείχνει την ημέρα για το Βαγγέλη. Πρόσεξε, παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει οπωσδήποτε να τον πείσουμε ότι αγαπιόμαστε. Θα σου το λέω κάπου-κάπου. Να μου το λες. Αλλά πιο πολύ πρέπει να μου το δείχνεις κιόλας. Εγώ μπροστά σε τρίτους ντρέπομαι. Έλα, βρε κουτό. Ένα βλέμμα. Ένα χάδι. Ένα ζεστό άκυγμα. Σιγά, σιγά, βρε Κασιανή. Έλα, κάτσε, τι έπαθες? Δεν ξέρω. Μια ζάλη. Απ' την πείνα, χάνε. Φάε κάτι. Υπάρχει ένα ουίσκι. Ουίσκι, μάδιο στο μάχη. Θα φάμε πρώτα και μετά θα πιούμε. Λοιπόν, τα θυμάσαι ή θες να ανακεφαλαιώσουμε? Τα θυμάμαι. Ωραία. Τα θυμάμαι. Λοιπόν, είμαστε παράνομο ζευγάρι. Αγιά σου. Εσύ χώρισες τη γυναίκα σου εξαιτίας μου. Αλλά εγώ είμαι ακόμα με τον άλλον που με κρατάει μέσα κλειδωμένη. Ναι, ο άτιμος. Σε έχει κλειδαμπαρωμένη και σε βασανίζει. Ωραίος ρόλος κι εσύ. Ευχαριστώ. Αλλά το όνομά του, τι δουλειά κάνει αυτός ο άλλος? Δεν θα φτάσουμε εκεί, δεν μας απασχολούν αυτά. Άλλωστε, εσύ αποφεύγεις να μιλάς γι' αυτόν. Γενικά αποφεύγεις να μιλάς. Ξέρω. Εγώ θα χαμηλώνω τα μάτια και θα μιλάς εσύ. Άγια σου. Και θα τρώμε κιόλας. Ε? Λίγο το κοντόπουλο, πατατούλες. Έχουμε και τα παστάκια. Δύο ώρες είναι, θα περάσουμε. Αυτός είναι. Να ανοίξω εγώ? Όχι. Όχι, θα ανοίξω εγώ που είμαι του σπιτιού. Κι εγώ? Εσύ θα κάτσεις εκεί και θα μας καμαρώνεις. Αδερφέ μου! Πέρασε, Βαγγέλη, πέρασε. Χαίρετε. Χαίρετε. Η Βασούλα μας έστειλε και πάλι, αγόρι μου. Τώρα τι χαιρέτησες? Χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Αυτή είναι η... Αυτή! Δεν σε πιστεύω, αγόρι μου. Και τι, ρε Βαγγέλη, δεν με πιστεύεις? Αρκετή δεν είναι? Εσύ είσαι στη Βάσο? Ναι. Και εσύ είσαι ο κύριος Βαγγέλης. Έχω ακούσει πολλά για σας. Εγώ για σας, αλλά... Τι, δεν έχει αλλά? Βασούλα σου υποσχέθηκα, βασούλα σου φέρω. Τι άλλο θες να κάνω? Θέλετε να πιούμε ένα ποτό? Ναι, να πιούμε. Έτσι όπως γίναμε, μόνο τα περιτύλια θα μας σώσουνε. Πείτε τα εσείς, εγώ πάω να ετοιμάσω τα ποτά. Έχω κάτι. Αυτό ψάχνω και εγώ το κάτι, αλλά δεν το βρίσκω. Ωραία βραδιά, καλοκαιρινή. Εσείς δεν προτιμάτε το χειμώνα το καλοκαίρι? Άντε ρε Σπύρο, έχω τα ποτά. Εσείς το ξέρετε καλά το Σπύρο, έτσι? Νόμιζα ότι τον ήξερα. Σαν την παλάμη μου, αλλά... Και την παλάμη μου τόσα χρόνια την έχω και τώρα τη μαθαίνω. Έτοιμα τα ποτά, αυτό είναι το δικό σου. Και αυτό είναι το δικό μας. Εμείς θα πιούμε από το ίδιο, αγαπούλα. Για οικονομία στο πλήσιμο.
Όχι, αλλά να, εμείς τα μοιραζόμαστε όλα. Έτσι δεν είναι, αγαπούλα? Άντε στην υγειά μας. Να κάτσουμε στο τραπέζι. Εσείς, κύριε Βαγγέλη, τι προτιμάτε? Μπούτι ή στήθος? Και από τα δύο, και από τα δύο θα του βάλεις. Γιατί θα κατεβάσω γάλα. Εσύ, Σπύρο, θέλεις το μπουτάκι που έμεινε? Όχι, αγαπούλα μου, πάρ' το εσύ. Όχι, φοβάμαι μη στο στερήσω. Ρε, τι γίνεται? Τι έχεις, Βαγγέλη μου, σε πείραξε βότκα? Όχι, όχι, συνεχίστε εσείς το έργο σας. Εντάξει, εγώ είμαι εντάξει. Τι εντάξει, έτσι είναι εντάξει, ρε Σπύρο τώρα. Ωραία, μην το λες αυτό, Βαγγέλη. Δοκίμασε κοντόπουλο. Για δοκίμασε πρώτα και μετά τα λέμε. Η προσευχή. Δεν θα πούμε προσευχή? Ναι, αγαπούλα μου, ξεχάσαμε την προσευχή, συγγνώμη. Δεν τη λες εσύ, που τη λες και όμορφα? Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσε μην σήμερον, και αύση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίε με τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού. Αμήν. Τελείωσε αυτό, ήτανε? Είπα αμήν, δεν ακούστηκε. Λοιπόν, άντε, στο φαγητό μας τώρα. Δοκίμασε, Βαγγέλη, το φτιάξει η Βασούλα με τα χεράκια της. Ό,τι πρόλαβα μετά τη δουλειά. Και αν επιτρέπετε, τι δουλειά κάνετε? Σε εργοστάσιο χειμών. Σπυράκο, και εσύ σε εργοστάσιο χειμών δεν δουλεύεις τα πρώτα επεισόδια? Στο Στίφτη. Εκεί γνωριστήκαμε. Μες στους χυμούς. Όχι, μέσα στους χυμούς. Πιο δίπλα. Στο λογιστήριο. Δουλεύαμε δίπλα-δίπλα. 11 χρόνια. Πώς πέρασα σαν το νερό. Και χωρίς να το καταλάβετε, μπλεχτήκατε, έτσι? Το είχαμε καταλάβει, αλλά το κουκουλώναμε. Είναι να μην τα κουκουλώνεις αυτά τα πράγματα. Ως που φούντωσε, φούντωσε και μας έκαψε. Πατατούλα. Δεν μπορώ άλλο να σπυράκω, φεύγω. Αρκετά μέχρι εδώ. Τι βρε, Βαγγέλη μου. Δεν μπορώ τόσο αισθησιασμό να πηγαίνω τώρα εγώ. Εσείς δεν φάγατε τίποτα? Δεν τρώω πολύ το βράδυ. Χάρηκα που τα είπαμε. Δεν είπαμε και πολλά. Τέλος πάντων, κάποια άλλη φορά. Πού είναι η έξοδος κινδύνου, ρε? Μισό λεπτό, αγαπούλα, να το ξεπροβοδίσω. Πώς σου φάνηκε? Κύριε Βαγγέλη, μη σας χάσουμε. Αν μας ξαναδείτε, πρέπει να μιλήσουμε. Όποτε θες, Βαγγέλη. Σπυράκο, ίσως ο μάρτυρας σε ένας ήρωας. Καλή τύχη στα χαρακόμματα. Ζήσε με, κυρά μου, απ' τα δεξιά σου. Όπα, κύριε Βαλβία, μια στραμπωσή. Άλλο τα χέρια σου. Αφιερωμένο η κυρία Ευαγγελία εξαιρετικά και στην παρέα της. Γεια σου, Νόντα. Στα όπα, όπα, σίγα και σε ζηλεύα. Να καούν τα καρφούνα. Να πούνε άντρα. Όπα, λες γυρεύα. Δώσε τώρα την καρδιά σου σε άλλο πρόσωπο και μαζί του τώρα σε πρόλογη πρόσωπο. Σηκώθηκες από το καρότσι για να χορέψεις τα νησιώτικα! Για ζεμπέκικο μου φάνηκε. Θαύμα! Θαύμα, θαύμα! Κάποιο θαύμα έγινε. Δεν εξηγείται αλλιώς. Κανένα θαύμα. Καθαρά ψυχολογικό είναι το θέμα μου. Ήπιες το πατρινό κρασί της Μερούλας και Γιάννης Μάνα. Έφυγε η ξυπόλητη από εδώ μέσα και μπόρεσα να σταθώ στα πόδια μου. Αυτό είναι όλο. Τι νατάστα μάλλον θα εννοεί. Τι με κοιτάς αχάνος? Δεν θα αγκαλιάσεις τη μάνα σου που αναστήθηκε? Θαύμα! 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 Θα με πάρουν τα ζουμιά. Λοιπόν, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είμαστε βράδυ σπίτι σου και πίνουμε κρασί. Είδες, απίστευτο και όμως αληθινό. Λοιπόν, τέλειωσε το φαγητό σου. Άντε να μαζέψουμε τα πιάτα. Α, να κάτσω εκεί που κάθεσαι.
Εγώ θα τα μαζέψω. Τι λες, ρε, δεν μου είναι κόπος τώρα, δύο πιάτα. Σε παρακαλώ, θα τα πλύνω, θα τα βάλω στη θέση τους και μετά θα φύγω. Βρε, δεν θέλω! Τι κάνουμε, τα πιάτα εγώ θα τα μαζέψω. Εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Εσύ είσαι ο άντρας εδώ μέσα. Άντε, μπράβο. Βρε, Κασιανή. Τι, Σπύρο. Να, ήθελα να σε ευχαριστήσω για ό,τι έκανες για μένα. Ειλικρινά, το εκτιμώ αφάνταστα. Τα πήγα καλά. Ικανοποιήθηκες? Καλύτερα δεν γινόταν. Όμως ο φίλος σου έφυγε πολύ νωρίς. Καλύτερα. Ξεμπερδέψαμε. Θέλω να πω ότι... Εντάξει. Αυτό που ήταν να δει το είδε. Εμένα δηλαδή. Εσένα, εμένα. Τους δυο μας. Την αγάπη μας. Και γιατί έπρεπε να τα δει όλα αυτά? Και εσύ, βρε παιδί μου, γιατί... Θα σου εξηγήσω άλλη φορά. Απόψε έχουμε πιει. Όμως, Σπύρο, εγώ κάποια στιγμή αισθάνθηκα άσχημα. Γιατί, βρε κουτό? Με το χιούμορ του Βαγγέλη. Έτσι είναι αυτός, τα λέει χοντρά. Όχι, όχι, γι' αυτό. Για το θέατρο που παίζαμε. Είναι, βρε κουτί τώρα, ποιο θέατρο? Αφού τα περισσότερα ήταν αλήθεια. Όπως? Όπως, ας πούμε, το εργοστάσιο. Η δουλειά που κάναμε, η λογιστική, το τι με λένε, Σπύρο. Τα αισθήματά μας όμως. Και τα αισθήματά μας. Τα αισθήματά μας είναι ζεστά και ανθρώπινα. Για μένα ή για τη Βάσο? Βρε κουτώ, εσύ δεν έπαιζες τη Βάσο? Για σένα. Άντε, άντε, γιατί πέρασε η ώρα και αύριο έχεις να σηκωθείς νωρίς. Άντε καλέ, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ κοιμάμαι τόσα χρόνια, έχω χορτάσει. Εγώ κοιμάμαι με τις κότες κάθε βράδυ. Μη σε βγάλα από το πρόγραμμα. Ποιο πρόγραμμά μου, καλέ, τώρα που με έβγαλες? Δεν είδες πόσο κρασί ήπια? Και που ήπιες, τι έγινε? Σαν πως έχεις να οδηγήσεις. Να δούμε όμως που θα βρούμε ταξί τέτοια ώρα. Τι λες να μείνω εδώ? Εγώ? Σε ξένο σπίτι πρώτο βράδυ? Πα. Το αποκλείεται. Βέβαια, έχεις δίκιο. Είναι και η υγρασία. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Θα μαζέψουμε μαζί τα πιάτα για να μην μαλώνουμε. Έλα. Σπύρο, έχεις ένα τρόπο να τον λυγίζεις τον άλλον που με φοβίζει. Εμένα να δεις πως με φοβίζει. Τι τρέμεις, ρε, λέγε, πού είναι η Νατάσα? Η γνωστή Νατάσα, άφαντη αφεντικό. Έχουν τύχει όμως κάτι άλλες περιπτώσεις. Μια Ανατάσα χορεύτρια στο Περιστέρι. Μια Πολωνέζα ξανθιά που παίζει κιθάρα και τραγουδάει. Πολύ καλή. Και τι είναι εδώ, ρε. Τονά η ευκαιρία είναι η δικιά μας Ανατάσα που είναι. Το ψάχνουμε, αφεντικό. Έχω στήσει δίκτυο που καλύπτει όλη την Αθήνα και τα υπόλοιπα Αττικής. Τι λες, ρε, θα με τρελάνεις? Πού είναι η δικιά μας Ανατάσα? Κύριε Σκοβάλη, ρε, κοπρίτη. Στην πισουγίνη. Καλημέρα, Ανατάσα. Τελείως πάει. Άστα, μην τα ρωτάς, μαύρα χάλια. Δεν μου τη φέρετε πίσω. Θα βάψω τους τύπους του μαγαζιού κόκκινος με τα ντερά σας, ρε, με τα μυαλά σας, με καταλαβαίνεις? Καλημέρα, Βαγγέλη. Επιστήμονα, πάνω στην ώρα είσαι. Το πήγε, ξεφαλίσου, που σε βλέπω. Θα περάσω και από το σπίτι να σου κάνω επίσκεψη. Έτσι κάτω, αγόρι μου, κάτσε κάτω. Τι έγινε, Βαγγέλη, εσύ δεν μπορώ να φάνω χρήσιμος. Να φανείς χρήσιμος τον εαυτό σου, να βοηθείς τον εαυτό σου, να πιείς. Όχι, εντάξει, ευχαριστώ, δεν θέλω τίποτα. Είσαι ακόμα μεθυσμένος από την ερωτική νύχτα που πέρασες μαζί της? Μαζί κοιμηθήκατε? Γιατί, Βασούλα, λες? Αλήθεια? Πώς σου φάνηκε? Πώς σου φάνηκε, ρε? Εσύ την έχεις προσέξει? Τι ερώτηση είναι αυτή? Το συγκρό είμαστε μας. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, το άγχος, σε έχει τυφλώσει. Κατάλαβα. Με φώναξες εδώ για να μου πεις ότι δεν σ' αρέσει. Και εγώ, δεν σε φώναξα να σου πω αυτό το πράγμα. Να σε ρωτήσω, σε φώναξα. Τι, Βαγγέλη μου? Τι τις βρίσκεις? Τι τις βρίσκω? Είδες πως μαγειρεύει το κοτόπουλο? Όχι, σαν κόμενα μιλάμε τώρα, σαν αρχικός, ας πούμε. Και σαν κορίτσι είναι ωραία. Έχεις προσέξει το αυτί της? Τι στρογγυλό που είναι, που δεν κρεμάει. Αγόρι μου, διέλυσες το σπίτι σου. Άφησες τη μέρη για τη Βασούλα. Για δύο μάτια πλάνα και αυτιά αεροπλάνα. Μη φωνάζεις, μας ακούνε. Σου μείνε και λίγο τσιπά. Δεν είναι μόνο τα αυτιά της. Θέλω να πω η εξωτερική εμφάνιση. Ή αν έχει ψυχολογικά προβλήματα? Όχι, αλλά έχει πλουσίο εσωτερικό κόσμο, τον οποίο εσύ δεν είδες. Θέλω να την ξαναδώ. Αποκλείεται. Τι αποκλείεται, αγόρι μου? Γιατί μπορούσες να τη δεις χθες. Τα
Αν ήθελε να δει παραπάνω, να σκαδούσε ένα παραπάνω. Δεν μπορούσα, είχα πάθει σοκ. Και τι θε να σου κάνω, ρε Βαγγέλη. Θα κανονίσει να πάμε κάπου έξω, δικό μου τραπέζι. Δεν γίνεται, Βαγγέλη. Τι είναι η βαζούλα, κούκλα να την πηγαίνουμε από εδώ από εκεί. Τέρμα. Το ραντεβού για αυτό το μήνα έκλεισε. Αν θε για τον επόμενο. Αχά! Καταφωνή, απάντησε. Συγγνώμη. Ναι. Καλημέρα. Τι κάνεις? Έλα, Βάσο, εσύ είσαι? Αν προτιμάς να με λες Βάσο, εντάξει. Δεν έχω πρόβλημα. Μουσικούλα ακούω. Ναι, είμαι εδώ με το φίλο μας τον Βαγγέλη και τα λέμε. Α, ναι. Να του δώσεις πολλά πολλά χαιρετίσματα. Και να του πεις όποτε θέλει να ξαναβρεθούμε. Βέβαια, βέβαια, θα του τα πω. Χαιρετίσματα. Έτσι να βρεθούμε. Εσύ τι είναι, α? Ησυχία. Έτσι πήρα για κανένα νεότερο, να δω τι κάνεις. Καλά είμαι. Δηλαδή, όχι και τόσο καλά, αφού μου λείπεις. Λες αλήθεια? Το ξέρω. Το ξέρω πως δεν σου είναι εύκολο να σε ξαναδώ. Καλά, εύκολο μου είναι. Και εγώ το θέλω. Καταλαβαίνω. Άλλωστε, Βάσο, έχω συνηθίσει να περιμένω. Γεια σου. Ήρθες. Τον αδυνάτο να δυνατό να βρεθεί. Η κυρία σε δουλεύει, ψιλογαζί. Ποιο με δουλεύει, αφού σου λέω ότι έχει μέσα κλειδαμπαρωμένη ο άλλος και δεν την αφήνει ρούπι. Θα μας τρελάνεις, λε. Αυτή είναι η Βασούλα, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Πρέπει να τη βρούμε, πάντα τη βρούμε αυτήν και το δεσμότη το ταραβέρι της τώρα. Δεν γίνεται. Τώρα αυτός την έχει κλειδώσει και την έχει κάνει για τη δουλειά του. Πάμε στη δουλειά του. Τι δουλειά κάνει? Είναι χασάπης. Χασάπης κάπου στην αγορά. Α. Χασάπης, με τα μαχαίρια του, με τις μπαντάδες του, με το κούτσουρο. Έχει κούτσουρο, έτσι, μην πάμε τότε, γιατί στην κίνηση θα μπλέξουμε. Να τον πάρουμε τηλέφωνο όμως. Και πού θα του βρω εγώ το τηλέφωνο? Σαν πως τηλεφωνιόμαστε να πούμε καλημέρα. Είσαι και εσύ, αδερφέ, πολύ εσωστρεφής. Τι να κάνω τώρα? Τίποτα να μην κάνεις, να μ' αφήσεις την ησυχία μου, μπορείς? Ρε Βασούλα με το χασάπι, μπράβο. Και λένε μετά ότι εγώ έχω βρώμικο μυαλό. Μπράβο, 20 λεπτά ξέρεις ποια είναι για αερόδια. Μην κοροϊδεύεις. Τελικά δεν είναι και τόσο δύσκολο. Άσε που είναι οικονομικό αυτό, που το βάζεις. 20-30 γαλακτομπούρικα που έπαιρνε το μήνα ήταν λογαριασμός, πρόσεχε. Καταρχήν, εγώ αυτό το κάνω αυτή τη στιγμή για να εκτονώνομαι. Πάλι το Σπυράκο σκέφτεσαι. Αυτόν τον έχω διαγράψει από καιρό τώρα. Και πού είναι το πρόβλημά σου, δηλαδή? Σήμερα, 9 η ώρα το πρωί, χτυπάει το τηλέφωνο. Παναγία μου, η τράπεζα, η κάρτα. Η δική μου από την Πάτρα. Τι κάνεις τόσο καιρό μόνος στην Αθήνα? Γιατί δεν μας παίρνεις ένα τηλέφωνο? Πότε θα μας έρθεις? Δίκιο έχουν οι άνθρωποι. Εσένα, μωρέ, δεν σου έλειψαν καθόλου. Τρελάθηκες, παιδάκι μου. Άμα πάω εκεί, ποιος τους ακούει? Η μισή θα μου λένε γιατί παντρεύτηκα, η άλλη μισή γιατί χώρισα. Και θα έχουν και οι δύο πλευρές τα δίκια τους. Και όχι τίποτα άλλο. Όλοι θα συμφωνήσουν σε ένα πράγμα. Να γυρίσω κοντά τους. Στην Πάτρα? Βέβαια. Άφραγγοι και ταπεινωμένοι να με κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι, ρε Μέρη, όχι, κάτσε, θα σκεφτούμε. Να πούμε πως... Καλά, έχεις πάρα πολύ δουλειά στο κομμωτήριο, πνίγεσαι. Τρελάθηκες, παιδάκι μου. Από την Πάτρα είναι η δική μου. Δεν είναι αφελής. Με τρομάζεις τώρα, τι θα κάνουμε? Γαλακτομπούρεκα μέχρι σε σχάτων. Όχι τίποτα άλλο. Αλλά με πήραν και την πιο κατάλληλη στιγμή. Πάνω που μάθαινε ζαχαροπλαστική. Πάνω που είχα πρεσάρει το Βαγγελάκι. Γιατί άμα τον αφήσω ελεύθερο, πέταξε το πουλί. Αχ, Μέρη! Το βρήκα! Θα πάρεις το Βαγγέλη και θα πάτε μαζί weekend στην Πάτρα. Θα πας και με το χλειδότο το αμάξι του και όσο να είναι εκεί θα σε δει μάλλον μάτι στο γήπεδό σου. Στα ψηλά λόνια λες. Δεν είχατε και κάτι αμπέλια? Και τι θα πω, ρε Βίκη, στους δικούς μου? Ότι τον είχα βοηθό πιστολάκι ή ότι τον έφερα για να πατήσει τα σταφύλια? Έτοιμα και τα καφεδάκια. Ένα είναι. Μπα, πήραμε και φλιτζανάκια. Μπα, από τον πρικιό της Λίτσας το πούμε. Πώς σας φαίνεται? Πώς να μου φανεί? Ακόμα πονάει το κεφάλι μου και εμένα και τον μπαμπά. Έγινε γλέντι χθες το βράδυ εδώ κάτω, τρικούβερτο. Όχι και γλέντι, κυρία Χαρικλία. Ένα κοτόπουλο ψήσαμε. Νυχτερινή φίλη, κοτόπουλο, προφυλάξεις και μου φορτώσατε και την ξαδέρφη σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Εδώ που τα λέμε δεν σας πήγε κι άσχημα, αφού σας καθάρισε η κοπέλα. Τι καθάρισε, καλέ. Οι σωστές δουλειές γίνονται την ημέρα με το φως του ήλιου. Εντάξει, θέλετε έρθω τώρα να συνεχίσουμε? Όχι βέβαια. Τώρα θα βγω έξω να ψωνίσω. Το μεσημέρι έλεγα να τελειώσουμε αυτά που αφήσαμε στη μέση. Οκ, μεσημέρι. Στις 3. Και μην χτυπήσεις το κουδούνι γιατί κοιμάται ο μπαμπάς. Τσικ τσικ το τζάμι, θα ακούσω και θα σου ανοίξω. Κατάλαβα. Τσικ τσικ, 3 μεσημέρι. Αχ. Λοιπόν, άντε, κανονίστηκε κι αυτό. Τι κανονίστηκε? Με μια φασή να καθαρίζουν οι βρωμιές σας, κύριε Σπύρο. Βρε, Λιτσάκι, δεν φέρνεις εκείνα τα παστάκια να κεράσουμε την κυρία Χαρίκλια? Οκ. Τι παστάκια? Εξαιρετικά, με γέμισε σοκολάτα. Έλα. Φέρε όλο το κουτί. Ξέρεις,
Η κυρία Καρασάβα κόντευε να τρελαθεί με τον άντρα της που πήγε να πέσει από τον μπαλκόνι. Πήγε να αυτοκτονήσει. Την αυτοκτονήσει, καλέ. Μάτι έπαιρνε την ξαδέρφη σου από πάνω που άπλωνε. Έμα και εσύ δεν τη μαζεύει λίγο, κύριε Σπύρο. Και πώς να τη μαζεύσω, κύριε Χαρίγκλια. Μέχρι τον ακάλυπτο βγαίνει να πάρει λίγο αέρα. Και να τη σκεπάσει κανένα πουλόβερ, κανένα κασκόλ. Σιγά με τι φορέ ο πατατούκα, καλό κυριατικά. Τότε, κύριε Σπύρο μου, μην παραπονιέσαι ότι τη ρίχνονται οι εργοδότε τη. Και εμεί κοπέλε είμαστε, κύριε Σπύρο μου. Αλλά δεν προκαλούμε. Α, και μην ξεχάσει το ενίκιο. Ποιο ενίκιο, δεν έφυγε ακόμα ο μήνας. Επειδή σα ξέρω, κύριε Σπύρο, γι' αυτό σα προειδοποιώ εγκαίρω. Κασιανή. Χαίρετε. Από ό,τι βλέπω σήμερα αρχίσαμε από νωρίς, κύριε Σπύρο μας, ε! Και εγώ αυτό βλέπω, κύριε Χαρικλιά. Πέρασε. Έχε υπόψη. Τράβα το σκηνή, κάπου θα σπάσει, κύριε Σπύρο. Μήπως έφτασε και η ώρα του. Δεν ξέρω. Χαίρετε. Γεια σου. Εσείς δεν θα φύγετε? Δεν ήξερα ότι έχεις επισκέψεις. Κόσμος πάει και έρχεται. Σου φέρε και αυτή τη γλάστρα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σε περίμενα τόσο νωρίς, ειλικρινά. Ναι. Είδες ωραία γλάστρα. Εντά, πολύ ωραία. Σπύρο, δεν θα μας συστήσεις με τη Δεσποινίδα? Πώς, αλίμονο. Η Δεσποινίδα είναι η... Η Λίτσα. Σωστά. Η Λίτσα, ξαδέρφη μου. Σοβαρά. Ξαδέρφη σου είναι? Ναι. Πρωτοξάδελφα από το σώμα του πατέρα μου. Γι' αυτό τέτοια ομοιότης. Λες για το θείο σου αυτόν που είναι στο Μεσολόγγι? Ναι, βρε. Όλα τα θυμάται η Κασιανή. Η Κασιανή είναι συνάδελφος από την παλιά μου δουλειά. Και φίλη. Και φίλη. Προπαντός και φίλη. Χαίρομαι. Μεσολογγίτισα λοιπόν. Ντά. Μεσολογγίτισα. Τι? Τα μιλάει σπαστά, είναι πάλι νοστούσα ρωσίδα. Κομμουνίστρια? Πάλαιο κομμουνίστρια. Άλλαξε συνταγή στο γαλακτομπούρεκο. Μ' αρέσει να πειραματίζομαι. Δεν πέτυχε? Όχι. Το γλυκό σου καλό είναι. Εγώ είμαι πικραμένη με το Βαγγελάκι. Μη μου πείτε, κατάλαβε τίποτα για την αναπηρία Μαϊμού? Σιγά μην καταλάβαινε. Το έχαψε κανονικά ο Βλάκας. Τότε. Αυτός είναι τόσο ζαλισμένος με το κάζο της Ρωσίδας που δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα. Ακόμα να το πάρει απόφαση ο Βαγγελάκης ότι τον παράτησε, άλλο θα πει. Ποια απόφαση? Αυτός περισσότερο ασχολείται μαζί της τώρα που έφυγε παρά όταν ήταν εδώ. Δεν τρώει, δεν κοιμάται. Έχει βάλει λιτούς και δεμένους να ψάχνουν να τη βρούνε. Και αυτός όλη μέρα τη βγάζει με ένα τηλέφωνο στα αυτή. Τι να πω. Λέτε να την αγάπησε τελικά την αλλοδαπή? Όχι κι ως εκεί. Αλλά ο εγωισμός του πληγώθηκε, δεν καταλαβαίνεις. Ποιος του φταίει? Εσείς του τα λέγατε τόσο καιρό. Το ήξερα πως κάποια στιγμή θα τον διαλύσει το πουτανάκι. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να γιατρευτεί? Σκέφτομαι να τον πάρω από εδώ μέσα. Καμαράκια, κρεβάτια, καναπέδες, όσο να είναι, όλα αυτά του φέρουν αναμνήσεις. Καταλαβαίνω. Λέτε για μετακόμιση δηλαδή? Αμπά. Μια εκδρομούλα σκεφτόμουν. Έτσι να αλλάξει λίγο παραστάσεις. Ωραία ιδέα. Τώρα που έχει ανοίξει και ο καιρός. Να φύγω κι εγώ λίγο από εδώ μέσα, που παριστάνω τόσο καιρό την ανάπηρη. Αμαρτία από το Θεό είναι, κυρία Βανθία μου. Για κανένα νησάκι, λέτε? Αμπά. Με ζαλίζει το καράβι. Προτιμώ με το αυτοκίνητο. Κάπου παραθαλάσσια. Στην Πάτρα έχετε πάει? Ούτε τρεις ώρες με το αυτοκίνητο. Ωραία γλυκά, τεντούρα, φρουτάκια, καζίνο και η διαμονή σας δωρεάν. Λοιπόν, για μένα δεν υπάρχει καλύτερο μέρος στην Ελλάδα. Πάει και τελείωσε. Για το Μεσολόγγι λέμε? Βέβαια για το Μεσολόγγι λέμε. Έχουμε κάνει υπέροχες εκδρομές με τη χοροδία του Αγίου Χαραλάμπους, μεγάλη χάρη του. Αχ, και τι δεν θα δίνα να ξαναπάω. Έλα βρε Κασιανή και εσύ τώρα στο Μεσολόγγι. Γεμάτο κουνούπι και υγρασία είναι. Και την ιστορία? Τόση ιστορία, πού τη βάζεις? Ιστορία μου, αμαρτία μου. Οι παρελάσεις, τα σπίτι του Τρικούπη. Ο κήπος των ηρώων. Πες και εσύ βρε Λιτσάκη. Ωντά, κήπες λουλούδια. Έφυγε 6 χρονών από το Μεσολόγγι. Λυπήσου τι, δεν θυμάται. Κατάλαβα. Να βρει και αυτή κανένα καλό παιδί τώρα να νοικοκυρευτεί. Ελεύθερη δεν είσαι? Ελεύθερη, ντά. Ελεύθερη, πολύ ορκημένη. Μεσολογγίτισα, δεν είπαμε. Κατάλαβα. Κάποιος δεσμός θα υπάρχει στην πατρίδα, Είναι και ερωτικό το Μεσολόγγι. Εμένα θα μου πεις, με έκαψε το Μεσολόγγι.
Αχ, μόνο τη λιμνοθάλασσα να βλέπεις έτσι το ηλιοβασίλεμα. Δεν θέλεις άλλο. Βρε, Κασιανή μου, με ήθελες κάτι συγκεκριμένο? Ναι. Ένα νεράκι θα ήθελα. Πες το, βρε. Πάω εγώ. Μισό-μισό. Και μια φετούλα λεμόνι. Και ένα παγάκι αν υπάρχει. Οκ. Βιτσάκι. Δεν το βιάζομαι. Το πίνεις με ένα κλίδικο το νεράκι σου, ε. Ήσουν τόσο θερμός στο τηλέφωνο που δεν μπορούσα να μην έρθω. Ναι, ο Βαγγέλης κάτι μου έλεγε και... Τι σου έλεγε ο Βαγγέλης, τι σου έλεγε, πώς του φάνηκα? Εξαιρετική του φάνηκε, σε είμαι ενθουσιασμένος. Αν θέλεις να το επαναλάβουμε, εγώ μπορώ. Θέλω να πω, δεν έχω κανονίσει τίποτα για το Σαββατοκύριακο. Ναι, δεν νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο μπορώ. Τις καθημερινές μπορώ, δεν έχω πρόβλημα. Ρώτησε τον ότι του αρέσει και θα το μαγειρέψω εγώ αυτή τη φορά. Ειλικρινά δεν νομίζω ότι... Μα μαγειρεύω καλά, μη φοβάσαι. Εκτός κι αν έχεις κάποιον άλλο λόγο που δεν θέλεις. Εδώ βρήκαζω. Λεμόνι, έψαξα, δεν βρήκα. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσι μου. Άντε, στις καρές μας. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που γνωρίζω την οικογένειά σου. Είστε πολλοί? Μπα, είναι και ο θείος στο Μεσολόγγι. Λοιπόν, το καλοκαίρι, μόλις πάρω την άδειά μου πρώτο ο Θεός με το καλό, θα έρθω κι εγώ. Στο Μεσολόγγι. Στην Ιερά Πόλη. Τι καλύτερο. Ο θείος, το Λιτσάκι, εμείς, οικογενειακά. Ελτσάκι μου, με θες για παρεούλα? Παλίσκαση αρχείο, κυρία Βασούλα. Τι έκπληξη ήταν αυτή, κύριε Βαγγέλη. Θέλω να μιλήσουμε. Ευχαρίστως. Θέλετε να πάμε στο Σπύρο, από εκεί έρχομαι. Όχι, μην μπερδεύεις το Σπυράκο. Θέλω να τα πούμε οι δυο μας. Τε τα ντε που λέτε. Με το Σπύρο, μάλιστα, λέγαμε να το επαναλάβουμε το τραπέζι. Μόνο να μου πείτε τι τρώτε και εγώ θα το ετοιμάσω. Ψητό στο φούρνο, κοκκινιστό, μπριζόλες, αγιδάκια. Σου είναι και καλά να μεταΐσει ο χασάπι. Α, το κρέας είναι αλφα-αλφα. Το ξέρω χρόνια και τον εμπιστεύομαι. Βλέπω σε περιποιείται καλά ο χασάπι. Η αλήθεια είναι ότι μου βάζει πάντα το καλύτερο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία Βασούλα, τι είναι αυτά που μου λες? Δεν θέλω ανηθικότητες. Το τι κάνεις με το χασάπακλα είναι δικιά σου υπόθεση. Εμένα με ενδιαφέρει τι συμβαίνει με το Σπυράκο, κατάλαβες? Με το Σπύρο? Με το Σπύρο έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Μια γυναίκα, δύο άντρες, κοπολόι. Δίχως χάντρε, σωστά. Παλιό, ωραίο τραγούδι. Σπυράκος δεν ξέρει από αυτά όμως. Από παλιά ωραία τραγούδια. Ούτε από ρεμπέτικα, ούτε από χασάπικα. Κι εγώ άμα θέλω. Στη χοροδία που πηγαίνω, όλο βυζαντινά ψέλνω. Θα σου πω, κύριε Βασουλά, από τα πουλά αυτά. Εγώ δεν είμαι ο Σπυράκος, να λιώνω με τα τσαλιμάκια σου, κατάλαβες? Τα αισθήματά μου γι' αυτόν είναι ειλικρινή. Αυτό το κατέστρεψες. Όταν το γνώρισε, έχει οικογένεια, έχει μια γυναίκα. Ήταν ευτυχισμένος, ήταν. Ναι, όχι και ευτυχισμένος. Τις φωνές της γυναίκας του στην πίτα του 99 της είχε ακούσει όλο το εργοστάσιο. Σας έκανε τσακωτού στην αποθήκη του. Ναι, όχι βέβαια, κύριε Βαγγέλη. Κάπου είχε να τζουνιστεί το αυτοκίνητό τους και η κυρία θεώρησε σωστό να του κάνει ολόκληρη σκηνή. Ωραία σύντροφος, κυρία Μέρη. Το είχε ωραία. Ας μην το συζητήσουμε τώρα. Δεν το πιστεύω. Φέρατε εδώ και τη γυναίκα του? Εμείς τη φέραμε, μονάχη της ήρθε. Τότε να καλέσουμε και το Σπύρο. Θα ήθελα να είναι παρόν σε ό,τι συμβεί. Κι εγώ θα ήθελα να ήμουν νίντζα, αλλά δεν έχω τα ένσημα. Μην εκεί που είσαι, μην κουνιέσαι. Μερούλα, πώς από εδώ? Ήρθα να πιάνω ποτάκι. Έπρεπε να έχω κάνει κράτηση. Μου τι λες τώρα, απλά πάρε τηλέφωνο. Ξέρεις, τις Πέμπτες έχουμε πολλή δουλειά και... Συγγνώμη, η κυρία ποια είναι? Η κυρία πελάτησε, τι είναι? Πελάτησα. Πελάτησε και μάλιστα από τις καλές πελάτησες. Δεν τις φαίνεται. Πώς δεν τις φαίνεται? Το μισό μαγαζί έχει χτίσει. Ξέρεις τι ουίσκι κατεβάζει αυτή? Συγγνώμη, γιατί με κοιτάζει έτσι? Πώς σε κοιτάζει? Λέει, ιδέα σου είναι τώρα σε κοιτάζει έτσι. Είναι ιδιότροπη. Πάμε πιο εκεί. Είναι και τη δίνει και εύκολα με σε μουντάρι. Πάμε, σου λέω. Σήμερα τι άλλα νέα? Ο Σπυράκος δεν φάνηκε από εδώ.
Και τι θες τώρα να κάνω, να κλάψω? Άμα πρέπει να κλάψεις, να κλάψεις, να τον διεκδικήσεις τώρα που σε παίρνει αντικειμενικά. Δεν το πιστεύω. Έρχεται κατά πάνω μου. Όχι μόνο ουίσκι τελείως, ουίσκι ρίχτης. Σε είδα που με κοίταζες. Αν έχεις κάτι, θα προτιμούσα να μου το πεις ανοιχτά. Συγγνώμη, κυρία μου, εγώ σας κοίταζα. Τι εσείς που από την ώρα που μπήκαμε στο μαγαζί δεν βγάλατε τα μάτια σας από πάνω μου? Λεπτά, ρε κορίτσια, ποιος κοίταζε ποιον? Το μαγαζί είναι χτισμένο αμφιθεατρικά για να κοιταζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Ναι, αλλά μου ζητάει και το λόγο η κυρία, κατάλαβε. Εγώ ή εσύ που ήρθες επίκριση? Ένα λεπτό, συγγνώμη. Με φέρατε ενώπιον σε ενώπιον με την πρώην. Μα δεν κατάλαβα ποια είσαι καν, δεν κατάλαβα. Ναι, να πείτε στην κυρία αν ήθελε τον άντρα της να ήταν πιο προσεκτική απέναντί του. Κανείς δεν πιστεύει τα θαλάσσωση. Ωραία, η άποψή σου καταγράφτηκε και τώρα ηρέμησε. Πώς δεν ηρεμήσω, ακόμα με κοιτάει. Πώς εσύ δεν σε κοιτάει, τώρα για να σε κοιτάει, φύγε τέλος πάντων. Πεθαίνετε εδώ μέσα, με αναστατώνετε και τώρα με διώχνετε. Τι παιχνίδι μου παίζετε? Άλλος παίζει τα πονηρά παιχνίδια με τους χασάπηδες, αλλά δεν είναι επί της παρούσης. Έχω, κύριε Ευαγγέλη, θέλω να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Εσείς με αποφεύγετε. Πώς αποφεύγω? Να ορίστε, πάρ' την κάρτα μου. Πάρε με τηλέφωνο μωρό, πότε θες να τα πούμε. Αλλά τώρα, αλέ, χοντρέ, συνόδευσε την κυρία στο εξωτερικό. Μην τολμήσεις. Χαίρετε. Χαίρετε. Σήμερα μια διπλή βολιά. Σωθήκα όμως εκθαύματος. Συγγνώμη, είχε τίποτα μαζί μου? Όχι, μην δίνει σημασία. Αυτή πίνει και νομίζω ότι είναι νίντζα. Και ορμάει. Ναι, αλλά όχι να βάζουμε τις φωνές στα καλακαθούμενα. Τώρα μην ξεχνάς και τα δικά σου τα καμώματα στην πίτα του 99. Ορίστε. Ξέρω εγώ τι λέω, ξέχασα, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πήγα από το, χαλάρωσε, ηρέμησε και ό,τι είδες απόψε, ξέχασε το. Ωραίο κομμάτι αφεντικό. Για μπαργούμα, τι θέλουμε? Κόβει το μάτι σου και σένα. Θέλει μας έφερε παστάκια. Σήμερα γλάστρες, αύριο τι θα φέρει? Τη βαλίτσα της. Τι λες πάλι εσύ εδώ μόνος? Τίποτα. Λέω, συγκινητική Κασιανή. Ερωτευμένη είναι. Η Κασιανή. Έλα ρε που το τα παραλές. Λέω εγώ, Σπύρος, αυτή λέει. Όλο πάμε μαζί με Σολόγγι καλοκαίρι διακοπές, όλο εδώ είναι. Έτσι τα λέει, μην δίνει σημασία. Σπύρο, αυτή αγαπάει εσένα και νομίζω ότι και εσύ μπορείς να αγαπήσεις αυτήν. Αχ, βρε Σπύρο μου, ξέρω εγώ τι σου λέω. Γυναίκα είμαι, καταλαβαίνω. Έλα τώρα, χαζή είσαι. Η κοπέλα έκανε μια τυπική επίσκεψη. Μας είδε, στον ενθουσιασμό της είπε και δύο πράγματα παραπάνω για το Μεσολόγγι και αυτό ήταν. Σηκώθηκε και έφυγε. Ποιος? Η Κασιανή είναι, Σπύρο. Πολύ ερωτευμένη. Κασιανή μου, ξέχασες κάτι? Σπύρο, πρέπει να μιλήσουμε. Μα τι να πούμε άλλο? Εξαντλήσαμε όλη την ιστορία του Μεσολογγίου. Για μας θέλω να μιλήσουμε. Εδώ που φτάσανε τα πράγματα, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε, τώρα είναι βράδυ. Η φύση ηρεμεί. Ναι, αλλά εγώ είμαι ταραγμένη. Να περάσω? Όχι. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί? Είναι κανένας μέσα? Ναι, είναι η ξαδέρφη μου, η Λίτσα. Α, η Λίτσα είναι δικός μας άνθρωπος. Τη στέλνεις μια βολτούλα. Τι βολτούλα, δεν γίνεται. Είναι άρρωστη. Άρρωστη? Πού πας, κάτσε, κάτσε. Λιτσάκι! Άτσε! Εντύσου κι εσύ, βρε κοριτσάκι μου, δεν έπιασαν οι κάψονες ακόμα. Ήδρωσε, ξεύδρωσε, άρρωστησε. Άτσε! Θα τη φτιάξω ένα ζεστό. Μπρε, ούτε ζεστό, ούτε κρύο. Θα την πάω στο νοσοκομείο, έτοιμη? Έτοιμη! Άτσε! Κάνε άκρη, θα σε κολλήσει. Ξέρεις ποιο διανυκτερεύει? Όχι, αλλά. Δεν πειράζει, ξέρω εγώ. Και εμείς πότε θα μιλήσουμε? Θα σε πάρω αύριο, πρώτα ο Θεός. Εντάξει, αύριο. Περαστικά, Λιτσάκι. Ευχαριστώ. Και κοίτα, κοριτσάκι μου, πως έχεις πάθει καμιά ηλίαση. Θα σε πάρω αργότερα. Θα με ψάχνεις και στα νοσοκομεία, έλεος. Θα με πάρεις εσύ? Θα σε πάρω, στο υπόσχομαι. Θα είμαι δίπλα σου. Αντίο, αγαπημένη. Παναγιά μαζί μας. Κασιανή, αρρωστήσε μας σίγουρα. Έχεις δίκιο. Και στην εντατική να κλειστούμε, δεν γλιτώνουμε. Είναι στην περιοχή που είσαι εξειδικευμένος, αγόρι μου. Πατήσια, Κυψέλη, κλάνε στα νησιά. Για θεραπεία, μήπως? Και αγόρι μου, Σαντορίνη και Μήκο, έχεις τη Ρωσίδα? Αν γυνατάσαμε μπικίνι, θα το δούμε στη Δύση, πρώτο θέμα. Μα έχεις γίνει εσύ που την ψάχνεις ακόμα. Ακούω που σου λέω, ρε. Γυνατάσαι εδώ στην Αθήνα. Ο Βαγγέλης Λεραντάρ, το νιώθει, το ξέρει, ψάχνε! Τι είναι, μάνα, τι μουρμουρά συνέχεια, το πόδι σου πονάει πάλι? Να, νοιάστηκες και για μένα? Τι θα γίνει, ρε Βαγγέλη, πνίγομαι εδώ μέσα. Κάνει τέτοιες μέρες κι εγώ να μέσα τον μπάσαρι στο κλουβί. Αμαρτία είναι. Μάνα, εντάξει, θα βγάλω πάνινες καρέκλες στον κήπο, τι θες τώρα? Τι να μας κάνει ο κήπος?
Καμιά εκδρομή δεν μπορούμε να πάμε όπως όλος ο κόσμος. Είμαστε μάνα, να πάμε ζευγαράκι να πάμε στο Ναύπλιο weekend. Γιατί δεν υπάρχει άλλο μέρος από το Ναύπλιο. Τι θέλει να πάμε σε κανένα νησί, να μας γδίσουν, τουρίστες να μας περάσουν. Για την Πάτρα, τι θα έλεγες. Το καρναβάλι τελείωσε του χρόνου πάλι. Γιατί λιμάνι είναι. Έχει το Ρίο με το καζίνο. Υπάρχουν και 10 μεριές που μπορούμε να κινηθούμε επαγγελματικά. Να πάρουμε και τη Μερούλα που είναι ηθαγενής. Θα μας ξεναγεί στα ζαχαροπλαστεία. Μαζί θα πάμε και θα μείνουμε στο σπίτι της που είναι και μεγάλο. Εγώ τι θα κάνω, ρε μάνα, θα κάνω τουρνά τα βιβλία με τα αδέρφια της. Αν δεν σ' αρέσει το τάβλι, πηγαίνετε για κανένα μπάνιο. Πλύνετε τα αυτοκινητά σας. Μανά, αυτά δεν είναι αστεία πράγματα. Κάτι στείλετε πίσω την πλάτη μου η Μέρη. Η Μέρη θα πήγαινε έτσι κι αλλιώς και προσφέρθηκε η κοπέλα. Να σε πάρει να πάτε τότε. Εγώ δουλειά εδώ στην Αθήνα. Και στείλετε μου κάνα καρποστάλ με τη ζεύξη ρίου αντιρίου να επιβλέψω το έργο. Βαγγέλη, Βαγγελάκη! Το ξέρα πως θα κλωτσίσει. Yes, ma'am. Έλα, πάρτε αυτά από εδώ. Yes, ma'am. Το κινητό του πάλι το ξέχασε. Yes, ma'am. Φέρ' το γρήγορα εδώ. Φέρ' το, θα κλείσει. Ορίστε. Καλημέρα σας. Τον κύριο Βαγγέλη θα ήθελα. Η μητέρα του είμαι. Ποια τον ζητάει? Η Βάσο, πείτε του. Ποια Βάσο? Επίθετο δεν έχεις? Έχω, πώς δεν έχω. Αλλά δεν θα το θυμάται τώρα. Πείτε του, η Βάσο που φάγαμε προχτές το βράδυ στο σπίτι του Σπύρου. Θα καταλάβει αυτός. Στο σπίτι του Σπύρου? Ναι, κάτι μου είπε σχετικά. Ναι, ναι, φάγαμε λίγο πρόχειρα. Ένα κοτοπουλάκι εκεί στα γρήγορα. Αλλά τώρα είπαμε με το Σπυράκο μου να οργανωθούμε και να το επαναλάβουμε. Ωραία, πολύ ωραία. Κυρία Βάσο, πείτε μου, από πού τηλεφωνείτε τώρα? Από τη δουλειά μου. Δεν περνάτε από εδώ καλύτερα να γνωριστούμε κιόλας? Θα μου δώσετε πολύ χαρά. Πολύ χαίρομαι που σε γνωρίζω, Βάσο μου. Yes, ma'am. Δεν μιλάω σε εσένα, παιδί μου. Yes, ma'am. Εγώ το Σπύρο το νιώθω σαν παιδί μου. Από όταν τον γνώρισα δεν τον ξεχωρίζω από το Βαγγελάκι μου. Είναι σπάνιος άνθρωπος, τι θα θέλετε. Όποιον και να γνωρίσει τον κατακτά αμέσως. Εσείς γνωρίζεστε καιρό? Ω, χρόνια. Και ήσασταν πάντα έτσι μαζί? Δεν χωρίσαμε ούτε μέρα. Μια ζωή δίπλα δίπλα. Μόνο κάτι αργίες, διακοπές. Βέβαια, αυτές θα τις πέρναγε με τη γυναίκα του. Αναγκαστικά. Αλλά εσένα δεν σε πείραζε αυτό? Όλα κανονικά, έτσι. Εγώ ήμουν τρίτη, τι να έλεγα. Βλέπετε, ήταν και λεπτή η θέση μου. Σωστά. Αλλά τώρα που τελείωσε με αυτή την περιπέτεια, ελπίζω πρώτα ο Θεός όλα να πάρουν το δρόμο τους. Ωραίο όλα το βούρικο. Έχω κάτι, με κοιτάτε? Όχι, όχι. Σε θαυμάζω. Είσαι μια πολύ αξιόλογη κοπέλα. Και εσείς είστε μια αξιόλογη κυρία. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα κανονίσουμε με το Βαγγέλη, θα έρθετε κι εσείς μαζί. Να και ο Βαγγελάκη. Κοίτα ποιον σου έχω εδώ. Τι κάνετε, κύριε Βαγγέλη? Τι θες εσύ εδώ? Είχα τηλεφωνήσει και η μαμά σας με κάλεσε. Ήταν τόσο ευγενική. Τόσο καιρό μου κρύβατε τέτοια κοπέλα. Κρέμασμα θέλετε εσύ και ο κολλητός σου. Ο Σπυράκος, στο είχαμε για έκπληξη. Και τι έκπληξη? Από τις γεραίες δεν παραπονιέμαι. Σπύρο. Τι έγινε? Σπύρο, κάποιος είναι έξω. Εντάξει, μια γάτα ήταν. Σπύρο, δεν αντέχω άλλο εδώ μέσα, δεν μπορώ άλλο. Κάνε κουραγιό, αγάπη μου, κάνε κουραγιό. Λοιπόν, όταν νυχτώσει, θα βγούμε έξω. Θα κάνουμε μια μεγάλη βόλτα στο πάρκο. Οι δυο μας. Οι δυο μας. Αν δεν έρθει Βάσο, οι δυο μας αλλιώς. Τρεις μας. Έλα τώρα, πού τη θυμήθηκες αυτή? Αλήθεια, πού να είναι τώρα? Βάσο θα είναι. Ναι. Έλα, αγόρι μου, πού είσαι? Ο Βαγγέλης είναι. Έλα, Βαγγέλη. Εδώ, στο σπίτι με κάνω δουλίτσες. Τι δουλίτσες, αγόρι μου?
Αλλάζεις εντόνια για τη Βασούλα. Βαγγέλη! Έρχομαι! Θα σου πω, αγόρι μου, τι θα γίνει με τη δικιά σου. Έχεις αλλιώς τελείως. Σε μένα το λες. Καλά, εσύ που το ξέρεις. Είχε έρθει στο μαγαζί χθες και λίγο έλειψε να χυμίξει τη Μέρη. Μίλησε με τη Μέρη. Τι της είπε. Ας, αγόρι μου, στο τσακ το πρόλαβα και την καρφωθήκαμε. Σήμερα γυρνάω σπίτι μου και τη βλέπω να μιλάει με τη μάνα μου. Δηλαδή αύριο τι θα κάνει, θα δώσει press conference. Θα τρελαθώ. Ακού να δεις, Πυράκο, αγόρι μου. Πού είσαι, ρε Βαγγέλη. Θέλω να μιλήσουμε. Έρχομαι. Αγόρι μου, πάω για ανάκριση. Θα τα μπαλώσω όπως μπορώ, αλλά και εσύ, ρε παιδί μου, τώρα χώρισες. Αμέσως πας να σε καφαλικέψει η άλλη. Δίκιο έχεις, Βαγγέλη μου, δίκιο έχεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να πω, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Γεια. Είναι εκεί έξω. Κυκλοφορεί ελεύθερη και είναι επικίνδυνη. Καλώστε. Αυτή θα είναι. Ποιος? Εγώ είμαι, Σπύρο. Ήταν που Βαγγέλης κυνηγάει εμένα. Τώρα Βασούλα κυνηγάει εσένα. Καλημέρα. Πέρασα να δω τι κάνετε. Πώς είσαι, Λιτσάκι μου? Καλύτερα σε βλέπω σήμερα. Καλύτερα, καλύτερα. Το παλεύει. Εσείς οι μεσολογγίτες, εσείς είστε παλικάρια. Δεν σας φοβάμαι. Μόνο να ντύνετε λιγάκι. Ήθελες κάτι άλλο? Να μιλήσουμε. Μήπως να πήγαινε καμιά βόλτα το Λιτσάκι τώρα που ανάρρωσε. Όχι, το Λιτσάκι δεν έχει να πάει πουθενά. Είναι η οικογένειά μου. Έμπρος, λέγε, τι θες? Ήθελα να μιλήσουμε για τη σχέση μας, βασικά. Ποια σχέση μας τώρα? Τη σχέση μας σαν Βάσο ή σαν Κασιανή? Όπως με προτιμάς, δεν ξέρω. Νιώθω μπλεγμένη, αναστατωμένη. Ερωτευμένη. Τα αισθήματά μου για σένα τα ξέρεις. Από όταν μου τηλεφώνησες και ξαναμπήκες στη ζωή μου. Σταμάτα, σταμάτα. Μη λες τίποτα άλλο. Εγώ στο είπα για το Λιτσάκι. Μήπως να μου φέρνε κανένα νερό. Άκου, Κασιανή. Ξέρεις το λόγο για τον οποίο χώρισα με τη γυναίκα μου? Φαντάζομαι. Οι φωνές της, ο τρόπος της, οι καυγάδες. Κουτούτσικο. Αυτό ήταν το περιτύλιγμα. Το απ' έξω. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, που βλέπαν οι άλλοι. Μην μου πεις, υπήρχε κι άλλος άντρας? Για την ακρίβεια, δεν υπήρχε κανένας άντρας. Αλλά... Άκου, Κασιανή. Κάθε άνθρωπος έχει τις ιδιαιτερότητές του. Τις προτιμήσεις του. Σ' άλλον, ας πούμε, άρεσε το βουνό. Σ' άλλον άρεσε η θάλασσα. Σ' άλλον τα λαδερά, σ' άλλον τα κοντοσούφια. Εγώ είμαι βολικός άνθρωπος, όλα τα τρώω. Ρε σταμάτα, δεν ολοκλήρωσα. Κάθε άνθρωπος, λοιπόν, έχει τις προτιμήσεις του. Ας πούμε, όταν οι φίλοι μου στο σχολείο κλώτσαγαν την μπάλα, εγώ, ξέρεις με τι έπαιζα? Είναι σόκι. Με τα κουζινικά. Εγώ πάλι όταν ήμουν μικρή μ' άρεσε το ποδόσφαιρο. Και εμένα το βόλεϊμπολ. Δεν θα σταματήσετε να τελειώσω. Ο λόγος, λοιπόν, που χώρισα με τη Μέρη ήταν πως σαν γυναίκα δεν μου έλεγε τίποτα. Είναι φυσικό. Δεν ήταν ο τύπος σου. Καμία γυναίκα δεν είναι ο τύπος μου. Τι λέει, τον καταλαβαίνεις? Άφησε, ξαδέρφη μου. Αρκετή ντροπή κουβαλάει μέσα της. Δεν φταίει ούτε η οικογένειά μου, ούτε το ηρωικό το Μεσολόγγι. Ποιος φταίει τότε? Η φύση. Θέλει να πεις ότι εσύ... Ναι, Κασιανή. Εγώ είμαι γκέι. Και όχι μόνο εγώ. Είμαστε πολλές. Είμαστε μια θάλασσα που θα ξεκυφθεί και θα πνίξει όλο τον κόσμο. Δεν το πιστεύω. Λίτσα. Έλα. Βάσο μου, ούτε εγώ πίστευα. Μέχρι που είδα να φοράει ρούχα δικά μου και... Σπύρο. Σώμα μου πλασμένο από πυλό. Κάνεις ό,τι θέλεις στο μυαλό. Ολύπια. Κασιανή. Τώρα φέρε το νερό. Βότκα, πορτοκάλι, άρωμα και ζάλι φύλαμε. Μπόμπες μες τη νύχτα, μάζευτα και ρίχτα, φύγαμε. Φράκα και αμαρτία, τσόλια, απαρτία, είδαμε.